Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Προφυλακιστέ κρίθηκε η κόρη του Άκη Τσοχατζόπουλου αρετή μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή κατηγορούμενη στην υπόθεση νομιμοποίησης παράνομων αμοιβών του πατέρα της από προμήθειες όπλων για το Υπουργείο Άμυνας. Κλειστή αυτή την ώρα η Πειραιώς έξω από το Υπουργείο Εργασίας από διαμαρτυρία εργαζομένων στα ναυπηγείας Καραμαγκά. Τώρα που θα αρχίσει να φαίνεται ότι το χρέος είναι βιώσιμο, θα αρχίσει να αλλάζει και η αντίληψη των αγορών για την Ελλάδα και για τις ελληνικές τράπεζες, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Ευάγγελος Βενιζέλος στη διάρκεια συνάντησης που είχε στην Υποκράτους με επιχειρηματίες μικρομεσαίων και καινοτόμων επιχειρήσεων. Στη συνάντηση ήταν παρούσα και η Υπουργός Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου. Μία μεγάλη συνταγματική μεταρρύθμιση, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ασυμβίβαστο αξιώματος Υπουργού και Βουλευτή, διάκριση της εκτελεστικής εξουσίας από την νομοθετική και ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας, πρότεινε από το ΖΑΠΗ ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματός του για την ασφάλεια, τους θεσμούς και την κοινωνία. Σε εξέλιξη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Περιφερειάρχες, αύριο θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο με θέμα την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Συνεδριάζει στις 3 υπό τον Υπουργό Εσωτερικών η διευρυμένη διακομματική επιτροπή εκλογών, στην οποία θα συζητηθεί και το ζήτημα που έχει προκύψει με τα τηλεοπτικά debate των πολιτικών αρχηγών. Το Πασόκ είναι η μόνη σοβαρή επιλογή στις εκλογές, δηλώνει ο τέος Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πελοπόννησο. Τονίζει ότι καλύτερα οι Έλληνες να θυμώνουν αυτά που ζουν παρά να ζήσουν την απόλυτη καταστροφή μιας χρεοκοπίας και αυτό το αποτρέψαμε. Ερωτηθείς για τις περικοπές μισθών, συντάξεων και την αύξηση της ανεργίας, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε εκ μέρους όλου του πολιτικού κόσμου συγγνώμη. Η Αλέκα Παπαρίγα παρεχωρεί αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου με θέμα τα προβλήματα των νέων. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά το βράδυ σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση στην παραλία του Βόλου. Στη Θεσσαλία περιοδεύει αύριο και μεθαύριο ο Φώτης Κουβέλης. Ο Πάνος Καμένος συνεχίζει την περιοδία του στη Μακεδονία και επισκέπτεται το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Γρεβενά. Διακαναλική συνέντευξη θα παραχωρήσει πρόεδρος της Κοινωνικής Συμφωνίας Λούκα Κατσέλη, η οποία νωρίτερα θα παρουσιάσει τις προτάσεις του κόμματος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το πράσινο φως σε 32 κόμματα συνασπισμούς κομμάτων και μεμονωμένους υποψηφίους για να συμμετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση της 6ης Μαΐου έδωσε το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου. Στο ανώτατο δικαστήριο είχαν καταθέσει δηλώσεις συμμετοχής για βουλευτικές εκλογές 36 κόμματα συνασπισμοί κομμάτων, συνδυασμοί ανεξάρτητων υποψηφίων και μεμονωμένοι βουλευτές. Τη δυνατότητα να μπορούν να προχωρούν σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και καταθέσεων θα έχουν άμεσα οι ελεγκτικές αρχές, μάλιστα χωρίς προηγούμενη ακρόαση του φορολογούμενου. Επιπλέον, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, η δέσμευση θα γίνεται ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν έχει αποδειχθεί η φοροδιαφυγή, αλλά υπάρχουν στοιχεία για αυτήν. Έτσι, οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν πλέον να προχωρούν σε δέσμευση καταθέσεων για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα του δημοσίου και ακολούθως μέσα σε 15 ημέρες θα επιδίδουν στον υπόχρεο κλήση για ακρόαση για τις διαπιστώσεις που καταγράφηκαν στην ειδική έκθεση ελέγχου. Εξωτερικές ειδήσεις. Στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να υπάρξει προσθήκη ενός παραρτήματος, στο οποίο θα καταγράφονται συστάσεις για εξειδικευμένα για κάθε χώρα μέτρα ενίσχυσης της ανάπτυξης, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, το οποίο επικαλείται δηλώσεις αξιωματούχου της γερμανικής κυβέρνησης. Ο αξιωματούχος δήλωσε ωστόσο ότι το παράρτημα δεν θα προβλέπει αναπτυξιακά πακέτα τα οποία θα χρηματοδοτούνται με ελλείμματα. Ο Φρανσουά Ολάντ δήλωσε ότι εφόσον εκλεγεί πρόεδρος στη Γαλλία θα ζητήσει την προσθήκη αναπτυξιακών μέτρων στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η έκδοση ευρωομολόγων και η αύξηση των δανείων. Ο κ. Ολάντ ανέφερε ότι δεν έχει την ίδια προσέγγιση της οικονομικής ανάπτυξης με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη και ότι οι δύο δεν περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία στο σύμφωνο ανάπτυξης στο οποίο αναφέρονται. Ο γαλλικός τύπος χαρακτήρισε βόμβα τη δήλωση Ντράγκη για σύμφωνο ανάπτυξης. Αθλητικές ειδήσεις. Η Bayern, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, προκρίθηκε στον τελικό του Champions League όπου θα αντιμετωπίσει την Chelsea στις 16 Μαΐου στο Allianz Arena. Ο καιρός. Έθριος καιρός επικράτησε σε όλη τη χώρα, η άνεμη πλέον βόρειοι μέχρι ισχυρή και η θερμοκρασία φτάνει στους 26 βαθμούς. Έθριο καιρό μέτριους βοριάδες και θερμοκρασίες στους 26 και 25 βαθμούς αντίστοιχα έχουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.